Κύριε Γκομαντάκη, είναι μια αλλαγή σελίδα για το Δήμο Μαλεβιζίου. Εντάξει, προφανώ είναι ένα τεράστιο έργο για όλη τη χώρα, για το νησί συνολικά, αλλά για το Δήμο Μαλεβιζίου είναι μια αλλαγή σελίδα. Mm -hmm. Είμαστε ήδη σε μια νέα εποχή. Το έργο αυτό σηματοδοτεί, αν θέλετε, το το κλείσιμο των λινοπεραμάτων. Σε λίγα χρόνια μετά τη διασύνδεση του μεγάλου καλωδίου, ουσιαστικά θα κλείσουν τα φουγάρα στα λινοπεράματα. Θα τα συζητήσουμε. Έχουμε και σχετικά ναι. ερωτήματα για το συγκεκριμένη υπόθεση και αν υπάρχει πλάν B και αν θα αξιοποιηθεί. Νομίζω είναι αυτό που Υπάρ, υπάρχει, υπάρχει μονοπολεί το ενδιαφέρον, υπάρχει. το δημοσιογραφικό κυρίω στο τελευταίο διάστημα για να γνωρίζει ο κόσμο. Ήσασταν έτοιμοι να το διαχειριστείτε όλο αυτό που έρχεται. Κοιτάξτε, ήμασταν, ήμασταν προετοιμασμένοι πριν καν αναλάβουμε το Δήμο, γιατί ένα από τα θέματα που συζητήσαμε και αναδείξαμε πάρα πολύ πολύ προεκλογικά. Ναι. Από την πρώτη στιγμή της υποψηφιότητά μου, ε, το πρώτο θέμα της ατζέντα ήταν ε, το να διεκδικήσει ο Δήμος καταρχάς το ρόλο που τον αναλογεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να μην είναι απλά ένας... Μην είναι αντικανοποιημένος ε, ένας... για όσα... Προφανώς, γιατί είμαι ικανοποιημένος αφενός γιατί Πετύχαμε την πρώτη δέσμευση, δηλαδή να είμαστε ένα ισχυρό διαπραγματευτή, να μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι των συζητήσεων για θέματα μεγάλα που αφορούν την περιοχή. Δεν μπορεί να μη συμμετέχει ο Δήμο Μαλεβιζίου στι συζητήσει που αφορούν το μέλλον του τόπου, και όταν τόσο μεγάλα έργα έρχονται στο Μαλεβίζι. Και δεύτερον, είμαι ικανοποιημένο γιατί από την πρώτη στιγμή, προεκλογικά μάλιστα, είχαμε δεσμευτεί για σημαντικά τα αποδοτικά ωφέλη, νομίζω το ποσό των 46 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι ξέρετε μόνο το νούμερο, είναι και η ουσία των αλλαγών, είναι και η ουσία που φέρνουν αυτά τα χρήματα στο Μαλεβίζη. Οι βελτιωτικέ αλλαγέ αφενό, δηλαδή το ότι το έργο γίνεται βιώσιμο για τι τοπικέ κοινωνίε από όπου διέρχεται. Δαμάστα και φόδελε, υπογειοποιείται πλήρω το καλώδιο. Δεν υπάρχει ακόμα στη μελέτη αυτή του αδημία, τώρα τροποποιείται για να βελτιωθεί το έργο μετά από τι δικέ μα διαπραγματεύσει. 36 λοιπόν εκατομμύρια που αφορούν βελτιωτικέ αλλαγέ στο έργο mm. και άλλα 11 εκατομμύρια που αφορούν πολύ σημαντικά αναπτυξιακά έργα για την περιοχή του Δήμου για όλο το Μαλεβίζη, ούτε η κεντρική οδική αρτηρία του, της Ελευθερίου Βενιζέλου αναβαθμίζεται, αναπλάθεται. Είναι μια τεράστια ε, πρόκληση για μας. Ήταν, ήταν και προεκλογικά και μετεκλογικά ένας, ε, μια από τις αγωνίες μας να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό τον δρόμο. Είναι, ξέρετε, η είσοδο τη πόλη μα είναι, Σεστά. είναι ο Έχει δρόμος δίκιο. που συνδέει όλες, όλες τις μεγάλες οικιστικές περιοχές του πρώην Δήμου Γαζίου. Και θα δώσει ένα και δίνα, επιπλέον βέβαια. τουριστικό ναι. υπόβαθρο στην περιοχή με αναπτυξιακό Έτσι. χαρακτήρα. Έτσι. Βλέπουμε τι εικόνε οι και... οποίε έχουν δημιουργηθεί κατά τα ψέματα. Και, και στόχο μα είναι να δημιουργήσουμε τα ένα τα βιώσιμο... βιώσιμο αστικό περιβάλλον με ποδηλατόδρομου, πεζοδρόμια, να μπορεί ε, μια οικογένεια να περπατήσει από τη μία γειτονιά στην άλλη, να κάνει το ποδηλατό τη. Είδαμε πόσοι ποδηλατοδρο... ποδηλάτε επισκέφτηκαν mm -hmm. την περιοχή μα το προηγούμενο Έχει διάστημα. Δίκιο. Και όλα αυτά είναι στοιχήματα για μα να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικά τα έργα. Που θα χρηματοδοτήσει ο ΑΔΜΙΕ το, το επόμενο χρονικό διάστημα, να πούμε ότι θα είναι άμεση η έναρξη των εργασιών, δηλαδή με το που ξεκινήσει οι εργα, ε, ξεκινήσει, ξεκινήσουν οι εργασίε ναι. στην κορακιά, ξεκινάνε και τα έργα τα ταποδοτικά, με ένα χρονοδιάγραμμα βέβαια, με ένα συντονισμό, να μην πέσει το ένα πάνω στο άλλο, να μπορέσουμε και εμεί να διαχειριστούμε τις τεχνικές μας υπηρεσίε στην επίβλεψή του. Άρα, το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ένα διάστημα που ε, για μα φεύγει ένα μεγάλο βάρο. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για όλο αυτό που πετύχαμε. Το πετύχαμε βέβαια με την υποστήριξη ε, πολλών ανθρώπων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από την εκπομπή σας εδώ, από το κανάλι σας, και τον Πολυτεχνιοκρίτη, τον κύριο Ζωκουνίδη προσωπικά, τον κύριο Παπαευθυμίου, τον κύριο Μαριανάκη που συμμετείχαν ω ομάδα, επικεφαλή ήταν ο κύριο Παπαευθυμίου που μα καθοδήγησε, μα συμβούλεψε, μα διαφώτισε σε σχέση με, με σημαντικέ πτυχέ mm -hmm. του, του έργου. Και πάνω σε αυτέ κινήθηκε και η διαπραγμάτευση. Δηλαδή δεν ήταν ένα τυχαίο σχέδιο, δεν βασιστήκαμε μόνο σε, ξέρετε, σε, σε συνθήματα, αλλά υπήρξε μια εμπεριστατω, εμπεριστατωμένη στρατηγική του Δήμου για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά τα, τα πράγματα που αφορούν σε αλλαγέ αλλά και σε έργα. Να ευχαριστήσω προφανώς τους βουλευτές του νομού και τον υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, τον υφυπουργό και τον κύριο Σενετάκη και τους βουλευτές αντιπολίτευση και τον Μανώλη Τικεφαλογιάννη, τον βουλευτή, γιατί και αυτός είχε τη δική του παρέμβαση στο θέμα. Γενικά, κάναμε αυτό που έπρεπε. Συντονίσαμε όλους, το... όλους για την ενεργειακή όλους. αναβάθμιση του νησιού και γενικότερα την αναβάθμιση ε, του Δήμου Μαλεβιζίου. Όμω το βασικό κέρδο, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι των αντισταθμιστικών, γιατί θα συζητήσουμε, έχω και μια ερώτηση επιπλέον να σα κάνω προ το τέλο. Το σημαντικότερο κέρδο είναι τελικά ότι θα κλείσει ο ΑΕΣ Ελληνοπεραμάτων. Ναι. Είναι το βασικότερο κέρδο, και δεν ξέρω τελικά αν το 2023, κύριε Δήμαρχε, τελικά θα παγώσει εντελώ. Αυτό που λέμε οι δημοσιογράφοι, θα μπει σε ψυχρή εφεδρεία τελικά ο σταθμό στα Ελληνοπεράματα, ή θα κλείσει εντελώ. Τι θα γίνει, Έχετε περισσότερε λεπτομέρειε από αυτού. Λοιπόν, θα σα πω. Αυτό που ξέρουμε όλοι, αυτό που έχουμε συζητήσει, αυτό που ανακοίνωσε και ο Υπουργό δύο φορέ. Ναι. Μία στην πρώτη μα συνάντηση, όταν τον επισκέφθηκα στο Υπουργείο, ε, ως δήμαρχο, και αυτό είχε μόλι αναλάβει και ω υπουργό. Όπου δήλωσε ότι το έργο σημαίνει κλείσιμο των Ελληνοπεραμάτων. Κλείσιμο. Κλείσιμο ε, το, το ίδιο το χρονοδιάγραμμα. Ναι, το χρονοδιάγραμμα είναι σαφέ. Είναι ναι. ότι με το που ολοκληρωθεί το έργο, χρειαζόμαστε περίπου ένα χρόνο σταθεροποίηση του συστήματο και μετά τη δοκιμαστική αυτή περίοδο mm. θα είναι έτοιμο να κλείσει το εργοστάσιο στα ελληνοπεράματα τη λειτουργία του. Τώρα, επειδή γίνεται μια κουβέντα για το αν θα μείνει η εφεδρεία ή όχι, θα σα πω ότι εμεί δεν εφησυχάζουμε σε αυτό το θέμα. Προφανώ. Το στίχημα είναι να, κλείσει το, να κλείσουν τα ελληνοπεράματα και να μην είναι εφεδρεία. Ξέρουμε ότι ο σχεδιασμό μιλάει για Θερινόλακο, ξέρουμε ότι αυτό είναι μια κουβέντα Έτσι. που γίνεται, μια κουβέντα που γίνεται αφορά τον αθερεινόλακο. Η περιοχή των ελληνοπεράματων είναι νομίζω ηλίου φαϊνότερο ότι δεν ταιριάζει σε αυτή την εποχή να παραμείνει έστω και ω εφεδρεία. Δεν είναι μια περιοχή που ε, στο σχεδιασμό που γίνεται σε όλο το νησί, ε, νομίζω ότι. Κανέναν εξυπηρετεί να παραμείνει εκεί αυτή η μονάδα. Πρέπει να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος μα Αυτές είναι οι συζητήσεις που έχουν κάνει. Και οι τεχνικοί του mm. ΑΔΜΕ πιστεύουν ότι και αυτή δεν είναι η εφεδρεία τα λινοπεράματα. Δεν πρέπει να είναι η εφεδρεία τα, τα λινοπεράματα. Ο σχεδιασμός μιλάει για κάτι άλλο. Τα λινοπεράματα κλείνουν και προφανώ όλοι από εδώ και πέρα συντεταγμένα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνουν μετά. Τι θα γίνουν μετά και είναι η αμέσω επόμενη ερώτησή μου. Δεν ξέρω αν κύριε Δήμαρχε υπάρχει πλαν B για αξιοποίηση ω προ το τουριστικό τουλάχιστον υπόβαθρο τη ευρύτερη περιοχή εξαιτία και τη βαριά βιομηχανική όχληση που δέχτηκε τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει να δέχεται. Και αν μείνει σε ψυχρή εγώ δεν τα το ξαναλέω για μία ακόμα ναι. φορά. Σε Όχι. ψυχρή εφεδρεία. Δεν, Δεν ξέρω σε. αν θα συνεχίσει να επιβαρύνει Δεν. περαιτέρω. Δεν μένει σε ψυχρή εφεδρεία. Θα αποδοθεί. Ε, το, το, η δική μα πρόταση, πρόταση είναι να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία, στο Δήμο δηλαδή. Με, ποιο τρόπο? Ε, με τον τρόπο. και τα τρόπο υπάρχουν. Η, η, η περιουσία ανήκει στη ΔΕΗ. Mm -hmm. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάποιο είδου εξαγορά και παραχώρηση. Θα πρέπει να γίνει κάποια, ε, κάποιο είδου ε, σύμβαση προγραμματική με το Υπουργείο. Είναι πολύ ενδεχομένω η. Οι τρόποι που μπορεί να γίνει κάτι Ειδικής τέτοιο. Η δική σα σκέψη, σαν Δήμαρχο και προεκλογικά. Ναι. Πάντοτε είστε παιδί του Μαλεβιζίου. Περνώντα ναι. από εκεί, αν σκεφτόσασταν και βλέπατε την ε, μονάδα και λέγατε κάποια στιγμή αν έφευγε, τι θα μπορούσε να είχε γίνει. Ε, Κοίταξε, τώρα εκεί είναι πάρα πολλά. Η δική μου σκέψη είναι ότι μπορεί να γίνει σίγουρα ένα κέντρο ε, εκπαίδευση ε, και για του νεαρού θαλασσοπόρου, ιστιοπλοεία, ναυσιπλοεία, με χώρου ε, εκπαίδευση, με χώρου δεξιώσεων, με χώρου. Άθληση με χώρου θαλάσσιων σπορ, να ανοίξει επιτέλου το, το παραλιακό μέτωπο. Αν θέλετε, να αναπλώσει τι αναπτυξιακέ του δυνατότητε με ένα τέτοιο χώρο, ένα πολυχώρο, ένα περιβαλλοντικό κέντρο μαζί με όλα αυτά που θα συνδέεται με τον Αλμυρό, με την Κέρι, με την όλη περιοχή που βρίσκεται. Πραγματικά το στολίδι τη περιοχή είναι αυτό το φυσικό ας πούμε, πάρκο που συνδέεται με τον Αλμυρό. Άρα, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο πέρα από την αξιοποιήσει. Μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον που είναι ήδη πολύ σπουδαίο στην περιοχή και υποβαθμίζεται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και βέβαια με λίγε πινελιές να του δώσουμε, αν θέλετε, και το κάτι παραπάνω για να μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο, να μείνει κόσμο εκεί, να εκπαιδευτεί κόσμο, να κολυμπήσει ο κόσμο, να κάνει θαλάσσια σπόρη. Δηλαδή, αν δεν τα κάνει στην Αμουδάρα που είναι η μεγαλύτερη παραλία. Δίπλα στο Ηράκλειο. Πού θα, πού, πού θα μπορούν να γίνουν αυτά. Μακάρι, μακάρι αυτό το, αυτός ο σχεδιασμό, αυτό το όνειρο να γίνει υλοποιήσιμο και μετέπειτα. Εσεί τα ξέρετε αυτά. Εσεί θα πιέσετε προ αυτέ τι κατευθύνσει. Μακάρι να αλλάξει όλο το μέτωπο εκεί. Πείτε μου κάτι, γιατί από ό,τι αντιλήφθηκα προηγουμένω, κύριε Δήμαρχε, έχετε μείνει άκρο ικανοποιημένο σαν αφορά το κομμάτι των αντισταθμιστικών. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει με το κομμάτι των θέσεων εργασία και αν προβλέπει κάτι και από την περιοχή ενδεχομένω να απασχοληθούν. Εντάξει, κοιτάξτε, η κουβέντα έχει γίνει, βέβαια δεν έχει εκφραστεί γράφο Κατά τα αντισταθμιστικά έργα. Και για 300 άτομα που χρησιμοποιηθούν από την περιοχή. Δεν ξέρω αν είναι συζητείτε αυτό. Συζητείτε αυτό, θα το διεκδικήσουμε και αυτό. Είμαστε συζητήσει, υπάρχει μια καλή πλέον συνεργασία και με τον ΑΔΜΙΕ. Ξέρετε, η περίοδο τη διαπραγμάτευση και, και των συζητήσεων όλων ναι. αυτών όλο αυτό το διάστημα είχε και τι εντάσει, τη είχε και τι εύκολε και τι δύσκολε στιγμέ. Τώρα που ουσιαστικά εγγενιάζουμε τη συμφωνία αυτή μια νέα πορεία και έχουμε και μεγάλε εταιρείε στο Δήμο μα που, θα απασχολη... που θα εργαστούν στο συγκεκριμένο έργο, καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ο διάλογο και για τι θέσει εργασία και για το πώ μπορεί να απασχοληθεί ο κόσμο. Εμεί θα το διεκδικήσουμε αυτό, θα το ζητήσουμε. Προφανώ και τι εταιρείε δουλεύει να υπάρχει προσωπικό που θα είναι από την περιοχή για να μπορεί να του Φιλοξενήσει και ευκολότερα και να μείνουν εκεί, να είναι και κοντά στι δουλειέ που θα ανοίξουν εκεί και νομίζω ότι ξέρουν και την περιοχή και αυτό μετράει. Δηλαδή τα πολενοκτήματα από την απασχόληση προσωπικού που θα είναι από την περιοχή είναι πάρα πολλά. Θα το συζητήσουμε, είμαστε συζητήσει και με τον... με τον Αδμία για διάφορα έτσι... λεπτομέρειε που αφορούν το πώ θα ξεκινήσουν όλα αυτά. Ε, σίγουρα θα έχουμε και κάτι όμω πιο ολοκληρωμένο το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αντι αντισταθμιστικά και βεβαίω μεγάλα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή, από ό,τι αντιλήφθηκα κυρίω προ το βόρειο κομμάτι, παραθαλάσσιο κομμάτι. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσατε να έχετε. Ε, αναζητήσει και για άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα τη Ροκδιά, να έχουμε μια περαιτέρω αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή. Κοιτάξτε. Και Αν είναι στα σχέδια yeah. μελλοντικά, δεν ξέρω αν τροποποιείται. Ε, θα σα πω. Εν τροποποιούνται οι όροι. Εμεί κάναμε μια διαπραγμάτευση η οποία, όπω καταλαβαίνετε, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Και το αποτέλεσμα μα δικαιώνει απόλυτα. Mm -hmm. θα... Και επίση οι προτάσει που έγιναν δεν είναι μόνο αυτέ. Δηλαδή, εμεί πήραμε 11,5 εκατομμύρια προτάσει, mm -hmm. δεν ήταν μόνο αυτέ, ήταν και άλλε. Κάποιε μπορούσαν να υλοποιηθούν, κάποιε δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Mm -hmm. Είτε γιατί δεν υπήρχαν μελέτε όριμε. Γιατί εμεί, αν θα δείτε με λεπτομέρεια, τα εγκεκριμένα τα τα περισσότερα από αυτά όλα, όλα στο σύνολό τη είναι έτοιμε μελέτε ή, μελέτες μελέτε που οριμάσαμε το προηγούμενο διάστημα mm. και που οριμάζαμε το προηγούμενο διάστημα. Και άρα μπορούσαν άμεσα να ενταχθούν σε ένα πλάνο και επίση και ο Αδμία δεν μπορούσε να αναλάβει οτιδήποτε. Δεν μπορούσε να αναλάβει οποιοδήποτε έργο, εμεί του λέγαμε, διότι έχει και κάποιου περιορισμού βάσει το καταστατικό του κτλ. Άρα ε, ε, νομίζω ότι το βασικότερο αντισταθμιστικό όχι μόνο για τη ροδιά, τα λινοπεράματα τα μουδάρα. Για τη γύρω περιοχή είναι ότι κλείνουν τα λινοπεράματα. Αυτό είναι το νούμερο ένα αντισταθμιστικό. Το δεύτερο όμω που, θα, που νομίζω ότι και καλά κάνετε την ερώτηση και νομίζω πρέπει να το απαντήσουμε αυτό είναι ότι με το να απελευθερώνονται ξέρετε, και ανθρωπόρε και πόροι από τα έργα αυτά που γίνονται τώρα στα αντισταθμιστικά, μα δίνεται δυνατότητα να επενδύσουμε με, ίδι, με τα ίδια έσοδα, με του ανθρώπου που αντί να απασχοληθούν, για παράδειγμα, στην Ελευθερία Βενιζέλου ή στα σχολεία, θα απασχοληθούν σε άλλα σχολεία. Άρα, ανοίγει, αν θέλετε, δίνεται δυνατότητα και στι άλλε περιοχέ του Δήμου και στη Ρογδιά, και στα Καλέσα και στον Κρουσόνα να μα απασχολήσουν περισσότερο με τι δικέ μα δυνάμει. Φεύγουν αυτά τα μεγάλα έργα, γιατί είναι μεγάλα έργα που αφορούν το Δήμο. Για παράδειγμα, το φωτοβολταϊκό πάρκο που, μας, που επενδύει σε αυτό αδμία και μας χρηματοδοτεί τη δημιουργία που θα είναι περίπου στα 1,5 ΜΒ για αρχή, εκτός από τα 120-150 που η ΔΕΙΑ επενδύει τώρα και τα υπόλοιπα που θα επενδύσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, mm -hmm. αφορά όλους τους δημότες. Φτηνότερα τέλη από την εξοικονόμηση κόστου, φτηνότερο νερό, φτηνότερη άδρευση. Δηλαδή, μην συγκεκριμενοποιούμε τόσο πολύ. Εμείς, εμείς ουσιαστικά προσπαθήσαμε να συμβολήσουμε με αυτά τα έργα την αλλαγή εποχή. Γιατί η Ελευθερία Βενιζέλου δεν αφορά το Γάζι, αφορά όλο το Δήμο. Τα σχολεία στο Γάζι φιλοξενούν παιδιά από όλε τι περιοχέ. Εκεί είναι οι μεγάλε ανάγκε. Ταυτόχρονα στη Ροδιά εντάξαμε πρόσφατα και στην Πομάραθο και στην Τήλισο. Εγκρίθηκαν τέσσερι προτάσει που βάλαμε από το ΠΕΠ Κρήτη. Μάλιστα, εχθέ υπέγραψε ο κύριο Αρναουτάκη, τον ευχαριστώ γι' αυτό, την απόφαση ένταξη φακέλου ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία για πρώτη φορά ο Δήμο μπαίνει. Ροδιά, Μάραθο, Τίλισο. Όλα τα σχολεία τη Τίλισο. Λίτερα Λία, Παντάνα, Παλαιόκαστρο. Αυτά αφορούν την κοινότητα τη Ροδιά. Αμούδι. Υποβολέ που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα είναι και πολύ δυνατοί φάκελοι. Δεν ξέρουμε τι θα εγκριθεί από αυτού του τέσσερι φακέλου που βάλαμε στο Λίτερα αλλά σίγουρα και εκεί θα έχουμε ένα ποσοστό επιτυχία που αφορούν περιοχέ από εκείνο το κομμάτι. Επενδύουμε στην Αγία Πελαγία στη Λιγαριά. Μα αποδεσμεύει πλέον αυτή η επιτυχία για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με τι άλλε περιοχέ. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι και μεταφράζοντα βεβαίω τα όσα αναφέρετε, κύριε Δήμαρχε, είναι το γεγονό ότι γυρίζει οριστικά σελίδα το Μαλεβίζη. Κάτι το οποίο νομίζω ήταν ευχή πολλών εδώ και τουλάχιστον μία δεκαπενταετία μετά και την καθίζηση του τουριστικού προφίλ τη περιοχή. Πείτε μου κάτι. Κύριε Κουμαντάκη, συγγνώμη σα διακόπτω, αλλά είναι νομίζω σημαντικό αυτό. Ναι, ναι. Θα ήθελα να το πω. Ξέρετε, με συγκινεί αυτό που λέτε, γιατί είναι μια έτσι, αναγνώριση από τη δική σα τη μεριά, αλλά ταυτόχρονα ε, μου υπενθυμίζει και κάτι ότι σε αυτή τη συγκυρία που βιώνουμε μια κρίση και οι επιπτώσει θα φανούν και στη συνέχεια. Εμεί ήδη έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα στα έσοδα του Δήμου από το πάρα επειδή από υπόλοιπα τέλη που ο κόσμο δεν μπορεί να πληρώσει. Υστερούμαστε ήδη ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, το να μπορεί ο Δήμο να στρέψει το ενδιαφέρον του και να έχει χρηματοδοτήσει ήδη μεγάλα έργα mm -hmm. είναι, είναι Ακόμα προσθετικό στην όλη επιτυχία. Ακόμα περισσότερο προσθέτει, αν θέλετε, μερικού πόντου σε αυτό που πετύχαμε Έχετε όλοι πίσω. μαζί ω Δήμο. Πείτε μου κάτι. Ε, δεν ξέρω αν ε, βλέποντα τη γενικότερη κατάσταση στο Δήμο Μαλευσίου να αλλάζει προ το καλύτερο αυτό που περιγράψαμε προηγουμένω. Έχει αλλάξει το κλίμα στη Δαμάστα. Είχαμε τι αντιδράσει, είχαν καταγραφεί ναι. και εμεί δημοσιογραφικά, δημοσιογραφικά τι είχαμε ε, αναδείξει. Δεν ξέρω αν, ε, ε, αν βλήθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, λόγω και των νέων θα δεδομένων. Πω, θα σας πω. Καταρχά οι αντιδράσεις είναι λογικές. Ήταν λογικές. Και όλοι μαζί αντιδράσαμε. Υπήρχε όμως ένα έλλειμμα πληροφόρηση, υπήρχε ένα έλλειμμα, αν θέλετε, εμπεριστατωμένη επιστημονικής άποψη για το τι είναι αυτό που πάει να γίνει. Ναι. Και υπήρξαν και, αν θέλετε, διαφορετικές ε, ε, πληροφορίε ή αντικρουόμενες πληροφορίε ή λάθος... Ε, εικόνα ε, 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 για το τι ήταν αυτό, πώς έπρεπε να είναι, αν η κορακιά τελικά ήταν ο καλύτερος χώρος να γίνει αυτό κτλ. Mm -hmm. Εδώ λοιπόν είναι η καθοριστική συμβολή του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ξέρετε, ήταν ένα αίτημα της Δαμάστας, της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Μαλεβιζού, δικό μας αίτημα, όλου του Δήμου Μαλεβιζού, να προσληφθεί, να συνεργαστεί ο Δήμος με ένα... Τεχνικό σύμβουλο. Mm -hmm. Τι κάναμε λοιπόν, κύριε επιλέξαμε το καλύτερο τεχνικό σύμβουλο που να είχαμε επιλέξει. Υπάρχουν κι άλλοι σίγουρα καλοί, αλλά η μα κάναμε μια πολύ καλή επιλογή. Το Πολυτεχνείο Κρήτη. Το Πολυτεχνείο Κρήτη ήρθε, πήρε τι μελέτε, τι κατατεθειμένε, εγκεκριμένε. Προσέξτε, γιατί εμεί δεν παραλάβαμε ένα έργο από το μηδέν. Δεν ξεκινήσαμε μια διαπραγμάτευση πριν πέντε χρόνια, όταν το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται. Παραλάβαμε το Σεπτέμβριο ω Δημοτική Αρχή μια τελειωμένη ιστορία. Διαπραγματευτήκαμε πάνω σε ελλημένε αποφάσει. Με εγκεκριμένε ΑΕΠΟ, ναι. με εγκεκριμένο το έργο, με έτοιμε μελέτε καταθεθημένε και το, απλά ο χρόνο να περνά και να, ετοιμαζω, να ετοιμάζεται το Υπουργείο να υπογράψει συμβάσει. Αυτή είναι η φάση που διαπραγματευτήκαμε. Ερχόμαστε λοιπόν το Σεπτέμβρη, βρισκόμαστε <σομίως> με τον Υπουργό. Κάνω έτσι περιεκτικά, περιγράφοντα τι κάναμε. Το Πολυτεχνείο Κρήτη ξεκινάμε τη συνεργασία με μνημόνιο συνεργασία, αναλαμβάνει ο κύριο Παπαευθυμίου, συντονίζει όλη τη διαδικασία. Κανονίζουμε συνάντηση με τον ΑΔΜΙΕ για να συζητήσουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Εντοπίζουμε σημεία τα οποία. Ηταν πάρα πολύ σημαντικά και δεν τα σηκώσαμε στον αέρα mm -hmm. που ενδεχομένω ήταν και ει βάρο τη μέχρι τότε εικόνα που είχαμε εμεί. Κλείνουμε συνάντηση με τον, πολυτεχ... τον Αδμίε. Έρχεται ο κορονοϊό και ακυρώνεται. Το πρώτο, το πρώτο κρούσμα ήταν μία μέρα πριν ε, κλείσει η καραντίνα. Mm -hmm. Μάλλον mm -hmm. η συνάντηση ήταν μία μέρα. Με, ε, μετά την καραντίνα και επομένω ακυρώθηκε η, η πρώτη συνάντηση διαζώση του ΑΔΜΕ με την τοπική κοινωνία. Την κάνουμε με τηλεδιάσκεψη μετά από λίγε μέρε. Γίνεται μια κουβέντα, έρχεται το Πολυτεχνείο, μα μας ενημερώνει και μετά προφανώ διαπιστώνουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, ότι το, η κορακιά δεν ήταν η καλύτερη λύση. Εν τέλει, να γίνουν στου στην κορακιά, γιατί θα έρχονταν τέσσερι πυλώνε διπλή όδευση, 7 χιλιόμετρα θα δέσμευαν 120 μέτρα πλάτο από την κορακιά. Περνώντα από το φόδελε προ τη Δαμάστα. Το, αποτέλεσμα ήταν χειρότερο για μα. Επίση, με τι υποδείξει του Πολυτεχνείου, η καλύτερη δυνατή λύση σε ένα έργο που είναι ολοκληρωμένο να γίνει ναι. ήταν να υπογειοποιήσουμε και εκμηδενήσουμε ουσιαστικά την οποιαδήποτε όχληση από το Γκορακιά μέχρι τη Δαμάστα. Και ταυτόχρονα πετυχαίνουμε να μετατοπίσουμε με περίπου κόστο 6 εκατομμύρια ευρώ το σταθμό από το σημείο που ήταν σχετικά ορατό από το χωριό, σε σημείο που να μην είναι σχεδόν καθόλου ορατό. Άρα, καταλαβαίνετε ότι και τα δεδομένα σε διαπραγμάτευση αλλάζουν γιατί διαφωτιστήκαμε και εμεί ενημερωθήκαμε για το τι ακριβώ συμβαίνει και το ποια ήταν η λύση, και πάντα θα πρέπει να λαμβάνει κανεί υπόψη του και το πού βρίσκεται, τι παραλαμβάνει, ποια είναι τα περιθώρια να πετύχει κάτι, ποια είναι η σπουδαιότητα του έργου, ποια είναι τα ωφέλη για την τοπική κοινωνία και να ζυγίσει και να πάρει κάποιε αποφάσει. Στην τελευταία, μάλιστα, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο που εγκρίθηκε η συμφωνία με τον ΑΔΜΙΕ, Κάλεσα εκτάκτω του φορεί τη Δαμάστα στο γραφείο μου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία για τι επιτροπή ενέργεια, όπου όλοι οι πρόεδροι των φορέων εκφράστηκαν θετικά, μίλησαν με πάρα πολύ καλά λόγια για την προσπάθειά μα, για αυτό που έχουμε παραλάβει, για αυτό που κάναμε όλη τη διάρκεια και μου έδωσαν τη σύμφωνη γνώμη του Δηλαδή την Καμιά φορά πρέπει να αναφέρονται και αυτά, ναι. είναι στοιχεία. Το... Ναι, να εκφράζουν, μπορούμε, να εκφράζουν όμω την συνολική άποψη του χωριού, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν προλαβαίναμε μεσολάβησε το διάστημα του κορονοϊού που προφανώ θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερε διαδικασίε ανοιχτέ, αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Πρέπει να σεβόμαστε για κάποια πράγματα. Έτσι. Και σα λέω, υπήρξε η σύμφωνη γνώμη τη, χωρί όμω να είναι δεσμευτική για την ε, συνολική άποψη του χωριού. Όμω είμαι σίγουρο, το βλέπω και από τι αντιδράσει και από τι συζητήσει, ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι το έργο είναι σημαντικό και για τη Δαμάστα. Θα επιφέρει σημαντικά πράγματα και στο Φόδελε και στη Δαμάστα και σε όλο το Δήμο και θα και αλλάζει εποχή συνολικά όλο το Δήμο. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ήταν μια συζήτηση που πολλοί κόσμοι θα ήθελαν να την ακούσει ω προ το περιεχόμενο και τι λεπτομέρειε τουλάχιστον, γιατί πρόκειται για μια α, νέα συνθήκη για το Δήμο Μαλεβιζίου, για τη χώρα ολόκληρη, για την Κρήτη. Γυρνάει σελίδα, είπαμε, ενεργειακά και το νησί μα και περνάει μέσα από το Μαλεβίζι. Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σα. Έχετε Συγουρία. μεγάλο έργο να διεκπαιρεώσετε. Σα ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή υπομονή, κύριε Δήμαρχε. Είμαστε καλά. Να είστε